Αφού πω ότι με τον Νίκο τον Παπατριανταφύλου είμαστε εδώ εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του ΜΕΤΑ, θα πρέπει να πω ότι είμαστε εδώ με απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας, γιατί θεωρούσαμε ότι σε αυτές τις συνθήκες και μετά από αυτές τις εξελίξεις θα ήταν υποχρέωσή μας να στοιχηθούμε σε αυτή την περίπτωση στο πλάι του ΠΑΜΕ. Και επιπλέον, θεωρούμε και υποχρέωσή μας να δώσουμε και τα εύσημα στο ΠΑΜΕ για τα όσα, για την αντίδρασή του, γιατί κάτι έπρεπε να γίνει, και στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Όσο, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, και αν κάποιοι θέλουν να καταγγέλουν ότι τραπουκίζονται ή ότι εκβιάζονται ή ότι σύρονται, θα πρέπει πρώτα, και μιλάω για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η ηγεσία της, και εμείς που προερχόμαστε από το ΜΕΤΑ, ξέρουμε τι λέμε σε αυτή την περίπτωση, από πού εκλέγεται και κυρίως από πού εργάζεται. Κυρίως πού εργάζεται. Ποιοι είναι οι εργοδότες και πόσο εκπροσωπούν εργαζόμενους και πόσο νομιμοποιούνται να μιλούν για επαγγελματικά στελέχη αυτοί που κατά βάση είναι εκλέγονται ως ηγεσίες και είναι άγνωστος ο εργοδότης τους. Και εμείς ξέρουμε τι λέμε σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, συνάδελφοι, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο το να έρθουμε και να καταθέσουμε, κυρίως να ακούσουμε, αλλά και να καταθέσουμε την άποψή μας. Είναι όλα αυτά που είπαν συνάδελφοι προηγουμένως για εργοδοτισμό, για νοθεία κτλ. Δεν χρειάζεται να τον αναπαράγει κάθε ένας που ανεβαίνει στο βήμα. Τι είναι όμως, πέρα από αυτά που υπόθηκαν, εργοδοτισμός? Πώς γίνονται εκλογές? Και εγώ προέρχομαι από τις τράπεζες. Μαζί με την Έφη Τιχαλιού έχουμε δώσει αρκετές μάχες στην Ομοσπονδία. Στις τράπεζες, ας πούμε, πώς γίνονται εκλογές? Είναι εργοδοτισμός μόνο το ότι μπαίνουν και οι εργοδότες στα σωματεία? Γίνονται εκλογές στα σωματεία, στη δεύτερη, ας πούμε, Ομοσπονδία, σε δύναμη της ΓΕΣΕΕ, με περιφερόμενες κάλπες στα πρωτοβάθμια σωματεία, μπροστά στο διευθυντή? Γίνονται. Όπου έχουν καταφέρει οι ταξικές δυνάμεις, δυνάμεις έντιμες, δυνάμεις που απευθύνονται με μια καθαρότητα στον κόσμο της εργασίας, να κάνουν ρήγμα. Είναι γενική πρακτική που έρχεται από πάνω προς τα κάτω, από τον τρίτο βαθμό έως τον πρώτο πλέον, γιατί πρέπει να εκφραστεί ξεκάθαρα ο εργοδοτισμός τους και να δώσει τα διαπιστευτήριά τους στην εργοδοσία, στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, στις τράπεζες κτλ. Όπου λοιπόν κάνουν ρήγμα οι ταξικές δυνάμεις, υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας πια στα σωματεία που αναφέρονται στη ΓΕΣΕΕ? Είναι γεγονός ότι, ας πούμε, έχουν περάσει σε μία άλλη πρακτική να καταργούν τις συνδικαλιστικές διευκολύνσεις στις ταξικές δυνάμεις, να μην τις βάζουν στα προεδρία? Έτσι αντιλαμβάνονται αυτή τη δημοκρατία και τολμούν σήμερα να μιλούν για τις δημοκρατικές δυνάμεις και τάγματα εφόδου? Κατά την άποψή μας δεν νομιμοποιούνται. Αλλά εμείς οφείλουμε να καταθέσουμε και ένα προβληματισμό. Καλώς έκανε το ΠΑΜΕ ότι έκανε και είχε τις δυνάμεις να το κάνει και έπρεπε να το κάνει. Σήκωσε βλέμματα, γύρισε κεφάλια. Πολλοί κόσμος που δεν ήθελε να ακούει για συνδικαλισμό άρχισε να αναρωτιέται τι σκατά συμβαίνει επιτέλους, και με συγχωρείτε για την έκφραση, στη ΓΕΣΕΕ. Τι σκατά συμβαίνει στο συνδικαλιστικό κίνημα και γιατί φωνάζουν αυτοί? Αλλά από εδώ και στο εξής νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλα βήματα. Και ναι, η Πρωτομαγιά, και να δούμε πώς θα συζητήσουμε και από τη δική μας την πλευρά για το πώς θα διοργανωθεί και θα δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στην εργοδοτική ΓΕΣΕΕ. Αλλά τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής στο ΓΕΣΕΕ? Κατά την άποψή μας, κανένας διορισμός μιας διορισμένης διοίκησης δεν πρέπει να γίνει από κανέναν που θέλει να αναφέρεται στις ταξικές δυνάμεις αποδεκτός. Και θα πρέπει από κοινού όλες τις ταξικές δυνάμεις να συζητήσουμε πώς θα εκφραστεί ο κόσμος της εργασίας. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό εκφράζοντας το ΜΕΤΑ. Θα πάρουμε τα κλειδιά της ΓΕΣΕΕ με καταλήψεις, με αγώνα, με αντίσταση απέναντι
στην αστυνομία που θέλει να βάλει μέσα στα συνδικάτα η ΓΕΣΕ. Εμείς να το ακούσουμε, να το συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε πια, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, συνάδελφοι, ότι το αστικό κράτος θα βρει τη λύση για να συνεχίζονται να εκφράζονται οι δυνάμεις της εργοδοσίας στα συνδικάτα και να εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Ναι, συνάδελφοι, τελειώνω. Θα βρεθεί η λύση. Αυτό νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι για να το καταλάβουμε όλοι. Θα μιλήσουμε για οργανωτική, ίσως αν χρειαστεί, διάσπαση της ΓΕΣΕ. Αυτό εμείς να το ακούσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά κάτι θα πρέπει να κατέβει προς τα κάτω στη βάση, προς τον κόσμο της εργασίας. Κατά την άποψή μας, μία διορισμένη διοίκηση, η οποία παρά την εντυπωσιακή, και επιμένω, θέλω να την υπογραμμίσω αυτή τη λέξη, αντίδραση του ΠΑΜΕ σε όσα